Νέο βίντεο σήμερα, JXI εδώ. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο, από ό,τι βλέπεις στο τίτλο, είναι δύο λόγια μπροστά στη κάμερα. Και τώρα θα μου πεις τι βίντεο είναι αυτό, τι κάνω. Λοιπόν, αυτό που θα σου δείξω σήμερα δεν είναι τίποτα, δεν θα δείξω τίποτα. Απλά θα μιλάω εγώ μπροστά στη κάμερα για διάφορα θέματα. Λοιπόν, θα πιάσω κάποια θέματα και θα τα αναλύσω και θα πω τη σκέψη μου για το YouTube γενικά, αν θες να μάθεις. Και απλά έτσι κάνω ένα βίντεο για να το ανεβάσω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Ο τρόπος μου στο YouTube. Δηλαδή, το ότι μου λέτε κάποιοι ότι δεν είμαι χαρούμενος, ότι πρέπει να είμαι πιο ζωντανός και τέτοια. Και ότι πρέπει να βρω το δικό μου υφάκι για να μπορέσω να συνεχίσω στα βίντεο και να ανέβω σε συνδρομητές. Έκατσα λοιπόν και είδα τα πιο παλιά βίντεο και είπα όντως ότι είμαι λίγο μπλοκαρισμένος, ακόμα είμαι, και τώρα που μιλάω στην κάμερα είμαι λίγο τρομαγμένος και δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω ελεύθερα. Έχω ξεκινήσει να προσπαθώ να είμαι πιο ελεύθερος μπροστά στην κάμερα και το υλικό που βλέπετε να είναι πιο ωραίο. Κάτι άλλο που έχω σκεφτεί να ξεκινήσω είναι τα βίντεο σχολιασμού. Όποιος δεν ξέρει τι είναι το βίντεο σχολιασμού, απλά παίρνω ένα βίντεο και το σχολιάζω. Λέω για το βίντεο διάφορα επιχειρήματα, κάνω κάτι κωμικό και τέτοια, αυτό. Απλά προς το παρόν δεν είχα κάνει κανένα, επειδή φοβόμουν σε φάση τι θα μου πούνε και γιατί να το κάνω και ποιος είμαι εγώ. Θα το σχολιάσω και θα πω κάτι για κάποιον άλλο και τέτοια. Κάποια άλλα κανάλια που έχουν κάνει βίντεο σχολιασμού έχω δει πως έχουν πιο πολλές προβολές σε σχέση με τα άλλα. Τώρα θα μου πεις πως μπορεί να μην ισχύει αυτό για μένα, να μην ανέβω πιο πολύ στο βίντεο σχολιασμού, αλλά λέω να το κάνω. Οπότε θα περιμένω μέχρι να βγει ένα καινούριο βίντεο viral ή σχολιασμό και τέτοια φάση και να το σχολιάσω. Μ' ακούτε λίγο τώρα να τα λέω λίγο μπερδεμένα και τέτοια, αλλά είναι η πρώτη φορά που τα λέω face to face με την κάμερα και δεν μπλοκέρω και τόσο πολύ. Αυτό ήθελα να πω για το βίντεο σχολιασμού, οπότε αν θέλετε να κάνω μπορείτε να το πείτε κάτω στην περιγραφή για να ξεκινήσω ή αλλιώς να περιμένω όπως είπα κάποιο βίντεο viral. Όπως τον Αγάπη Μόνο, το Pokemon Go, κάποια τραγούδια που βγάζουν κάποιοι άκυροι τραγουδιστές. Αυτά. Τι άλλο. Α ναι, τα πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο. Όταν πάρεις μια μουσική ή ένα άλλο βίντεο από κάποιον άλλον και το βάλεις στο κανάλι σου και το καταλάβει το YouTube, γίνεται αυτό που λέμε πνευματικά δικαιώματα, που η τιμωρία σου είναι πολύ απλά ότι δεν πληρώνεσαι από αυτό το βίντεο. Από ό,τι ξέρω. Έτσι και αλλιώς εγώ δεν πληρώνομαι καθόλου, δεν βγάζω λεφτά από το YouTube, οπότε δεν ισχύει αυτό για μένα. Αν πάρεις ένα τραγούδι και το χρησιμοποιήσεις για 15 δεύτερα, δεν γίνεται τίποτα. Και μπορείς να το παίξεις κανονικά στο βίντεο, όπως αυτό. Πού είσαι, σε ποιο σώμα επάνω μαρνείσαι, τη ζωή μας σε ποιον διοίκησε, και πως και στα δικά μας. Δεν είναι καλό να έχει ένα κανάλι που με πνευματικά δικαιώματα για το δικό του ατομικό λόγο. Εγώ προσωπικά σε τρία έχω. Το ένα ήταν στην Ικαρία, εκείνο που γυρίζαμε με την μπάλα επειδή είχα βάλει τη μουσική του Λοκοπόντο. Το δεύτερο ήταν το Greek Parody που είχα πάρει βίντεο από άλλους, οπότε εκεί κομπλέ, ότι έπρεπε να το κάνουν. Και το τρίτο ήταν στάδια ενός χωρισμού. Όταν είχα βάλει εκεί νομίζω Καράς ήταν. Το η ζωή εδώ τελειώνει. Αυτό είχα βάλει, το είχα κρατήσει για 22 δεύτερα και τότε δεν το ήξερα, οπότε και εκεί πνευματικά δικαιώματα. Οπότε τώρα μπορώ να βάζω όποιο τραγούδι θέλω μέχρι 15 δεύτερα και για να είμαστε σίγουροι, εγώ θα το αφήνω κάπου στα 11. Τώρα που δεν σε έχω, σε θέλω, καρδιά μου πεθαίνω, τώρα που μου... Πάτησες λοιπόν να δεις ένα βίντεο, δυο λόγια μπροστά στη κάμερα. Προφανώς δεν ήθελες να το πατήσεις, απλά σου είστε προτινόμενο ή είσαι συνδρομητής μου. Ελπίζω να έχεις εξακολουθήσει να βλέπεις το βίντεο και να βλέπεις εμένα που απλά μιλάω μπροστά στην κάμερα. Τι άλλο. Δεν νομίζω να έχω να πω κάτι άλλο. Σκεφτόμουν πριν αυτά που θέλω να πω. Τα είπα. Οπότε μάλλον εδώ θα γίνει το βίντεο. Παρασκευή σήμερα, το σχολείο μου έχει κατάληψη από Τετάρτη μέχρι τώρα που είναι Παρασκευή. Μπήκαμε στο Φλεβάρι, πλησιάζει και το Αγίου Βαλεντίνου και εκεί σίγουρα θα κάνω κάποιο βίντεο να σας δείξω διάφορα. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι, αλλά στάνταρ κάτι θα κάνω. Τώρα το Φλεβάρι θα κάνω περισσότερα βίντεο. Εντάξει, μιλώ και πολλά. Θα δείξει. Και ναι, μάλλον αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Άμα θέλετε κάντε ένα like στο βίντεο, γράψε ένα comment κάτω στην περιγραφή, έτσι να δω
τι σκέφτεσαι όταν βλέπεις αυτό το βίντεο. Γράψε κάτι. Το επόμενο βίντεο, μάλλον, όχι μάλλον, θα είναι αυτό με τις λέξεις. Εκείνο που σας είχα πει να μου βρείτε μια ιστορία με τις τρεις λέξεις: παντόφλα, ζυγαριά και κουβέρτα. Αν θέλετε, κάτω στην περιγραφή θα αφήσω την ανακοίνωση που είχα κάνει. Μπορείτε να τη δείτε. Καλά, και τώρα την είπα. Ότι θέλω να μου φτιάξετε μια ιστορία με τις τρεις λέξεις. Οπότε, αν θέλετε, τσεκάρετε το. Έχουν γράψει και άλλα άτομα κάτω στην περιγραφή ιστορία, αλλά μπορείτε να γράψετε κι εσείς. Έτσι, για να είναι πιο πολλές και να βγει το βίντεο πιο μεγάλο. Γενικά, έχω σκεφτεί πολλά για το κανάλι και νέα βίντεο που μπορώ να κάνω και έχω νέες ιδέες που μπορώ να τις εφαρμόσω. Αυτά. Τώρα έχουμε 166, νομίζω 67 συνδρομητές. Αν σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, κάνε μια γραφή. Λοιπόν, ήταν το βίντεο. Παρασκευή σήμερα πιστεύω να το ανεβάσω και μεσοβδόμαδα θα ανεβάσω το άλλο που σας είπα με τις ιστορίες. Αυτό. Να χαμογελάτε, να περνάτε καλά από τα φανάρια και να είστε χαρούμενοι γενικά. Αυτά. Οπότε τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!